Καλημερίζω την αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Δουλγεράκη. Θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινή επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γιατί ο χρόνος τρέχει, γιατί καλά είναι τα προεκλογικά και όλα τα οποία συζητάμε, αλλά έχουμε μπροστά μας και τις ανάγκες καλλιεργητικές περιόδου, έχουμε τις ελιές μας. Πολύ καλή η φετινή πορεία του προϊόντος, της τιμής, η πορεία της δακοκτονίας κτλ. Αλλά ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Και γι' αυτό βρεθήκατε στο Υπουργείο. Έχει ξεκινήσει η κυρία Δουλγεράκη εδώ και αρκετό καιρό. Ήδη είμαστε την Παρασκευή, ανοίγονται οι προσφορές. Ήδη έχουμε προχωρήσει αυτή τη διαδικασία για την επιλογή των εργολάβων, γιατί ξέρετε ότι ο διαγωνισμός είναι τριετές. Χθες όντως υπήρξε μια επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί ζητάμε από το Υπουργείο εδώ και αρκετό καιρό, όμως όχι τώρα, έξτρα πόρους για τους ψεκασμούς στο Ηράκλειο. Όπως φαίνεται και από τη διακήρυξη, οι ψεκασμοί που έχουν συμπεριληφθεί στο Ηράκλειο ανάλογα με τα χρήματα που έχουμε, γιατί αυτό δεν γίνεται από μόνοι μας, είναι με τα χρήματα που στέλνει το Υπουργείο, έχει 2,5 ψεκασμούς, ενώ για τις περιφερειακές ενότητες είναι 5 ψεκασμοί και εμείς ζητάμε μια έξτρα χρηματοδότηση για να πάει και ο νομός Ηρακλείου στις 5 ψεκασμούς. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, κυρία Χουδετσανάκη. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου λέει ότι η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, το Υπουργείο, η ενιαία απόφαση του Υπουργείου, θα πρέπει να έχει 2,5 ψεκασμούς αναφορικά με το ΔΑΚΟ. Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα που διαθέτει το Υπουργείο και για τα σκευάσματα και για τους εργολάβους αρκούν μόνο για 2,5 ψεκασμούς και γιατί φέτος στη λίστα των ελαιοδέντρων έχουμε συμπεριλάβει τα καινούργια δεδομένα από βάση του αρχείου το ΟΠΕΚΕΠΕ, που αυτό είναι το επίσημο αρχείο που μπορούμε εμείς να συμπεριληφθεί για να έχουμε τον αριθμό ελαιοδέντρων που έχει ο νομός Ηρακλείου. Και από την άλλη, ζητήσαμε λοιπόν από το Υπουργείο να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτή τη διαφορά. Μπορώ να πω ότι μια πρώτη συνάντηση που κάναμε χθες, εκτός από τα έγγραφα που έχουν γίνει, ήταν θετική στο να καλύψω αυτό το έλλειμμα, να το πω αλλιώς. Γιατί φέτος, όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Κρήτης μπήκε στη διαδικασία να συμπληρώσει με συμπληρωματικούς ψεκασμούς και να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Εμείς πλέον ζητάμε κάθε φορά που ξεκινάει η δακοκτονία να είμαστε πλήρεις και να μην στηρίζεται αν μπορεί η περιφέρεια και έχει πόρους, αν μπορεί το Υπουργείο και έχει πόρους. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει, επειδή οι γενιές του ΔΑΚΟ είναι 5 με 7 στην Κρήτη, να πηγαίνει εξ αρχής και να είναι ολοκληρωμένο. Αυτό ζητήσαμε και χθες από το Υπουργείο. Νομίζω ότι θα βρει ανταπόκριση, τουλάχιστον μια πρώτη θετική ανταπόκριση υπήρχε χθες και γι' αυτό εκφράζω και εγώ. Αλλά είναι όμως μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Δηλαδή, για να το καταλάβω ακόμα καλύτερα, θέλετε να πείτε ότι πάντα οι υπολογισμοί και τα χρήματα τα οποία προγραμματίζει για να γίνει ένας ψεκασμός 2, 3, 5 ή να γίνουν οι ψεκασμοί του ΔΑΚΟ, το Υπουργείο και η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι πάντα στηρίζονται στα στοιχεία που έχουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είσαστε αναγκασμένοι πάντα να κινήσετε σε αυτό το πλαίσιο. Κυρία Δουλγεράκη, απαντήστε μου με το απλό. Απαντήστε μου με το απλό. Έτσι κινούνται μέχρι στιγμής? Εδώ και αρκετό καιρό δεν είχαν συμπεριληφθεί όλα τα στοιχεία. Εμείς είπαμε φέτος, αφού ξεκινάει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αλλού θέλω να καταλήξω, κυρία Χουδετσανάκη. Μέχρι σήμερα, οι όποιοι ψεκασμοί γινότανε και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πάντα βάσει των στοιχείων που έδινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο Υπουργείο. Αν είχε χ ελαιόδεδρα, έβγαζε χ κονδύλια και επίσης έβγαζε χ σκευάσματα. Ναι, αυτό μου λέτε? Όχι, όχι. Συνήθως το Υπουργείο δίνει μια χρηματοδότηση και σου λέει ότι αυτά είναι τα χρήματα που έχεις για να τα διαθέσεις στη δακοκτονία. Αν θες εσύ να κάνεις επιπλέον ψεκασμούς ή αν χρειάζεται, όπως χρειάστηκε και πολύ καλά γνωρίζετε φέτος, μπορεί η περιφέρεια να καταβάλει κάποιους πόρους. Και συνήθως
κάθε φορά, δηλαδή και παλαιότερα είχε δώσει μια έξτρα χρηματοδότηση στο Υπουργείο 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, για να καλύψουμε πάλι παραπάνω ψεκασμός. Εσείς τι λέτε, ξεχνιούνται όλα αυτά. Όποτε λοιπόν κρίνεται ανάγκη, όπως και φέτος που κρίνεται η ανάγκη, γιατί είδαμε και πέρυσι ότι είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πήγαμε σε 5 και 6 ψεκασμούς σε μερικές περιοχές. Ακριβώς όπου χρειάστηκε. Και επίσης, εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Την έκκληση που είχατε κάνει και στους ιδιώτες με αγωνία, ότι αν εσείς πιστεύετε ότι πρέπει κάτι παραπάνω να κάνετε, κάντε το από μόνοι σας για να σώσετε την παραγωγή. Γιατί φαίνεται μια καλή παραγωγή ότι θα είναι στη φετινή τη χρονιά με καλή τιμή, και βοήθησαν πραγματικά τα πάντα όλα. Όλες οι συγκυρίες ή το σύμπαν, όπως λέμε, για να είναι καλή η χρονιά η οποία πέρασε, δηλαδή η προηγούμενη ελαιοκομική περίοδος. Αυτή τη φορά, με βάση αυτή την επικαιροποίηση που κάνει ο ΠΚΠ, είναι παραπάνω τα δέντρα, άρα χρειάζονται περισσότερα σκευάσματα. Βέβαια. Αυτό είναι και χρήματα, αυτό είναι και το δικό σας το ζητούμενο. Αυτό το οποίο προβλέπεται από το Υπουργείο είναι 2,5 ψεκασμοί. Τουλάχιστον εκεί φτάνουν τα λεφτά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ζητάτε τα παραπάνω. Αυτό μου λέτε, σωστά το μεταφράζω? Ναι, σωστά το μεταφράζετε. Γι' αυτό, για να συνεχίσουμε όπως το είπατε κι εσείς, να έχουμε μια επόμενη καλή ελοκομική περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέμε ότι εντάξει, να ψεκάζουμε, αλλά δεν φτάνει. Δυστυχώς τα δεδομένα στο δάκο είναι συγκεκριμένα. Έχεις φληθισμό, πρέπει να έχεις τα μέσα για να ψεκάσεις. Πολύ καλά το αναφέρετε ότι έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους, ακόμα και από τους παραγωγούς, κυρία Δουλγεράκη, και πάντα οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια, γιατί χωρίς τη συνδρομή όλων ο καθένας φέτος έβαλε λίγο παραπάνω προσπάθεια και αυτό έφερε και το αποτέλεσμα. Αλλά μην επαναπαυόμαστε από αυτή τη χρονιά, θα πρέπει και την επόμενη χρονιά να κάνουμε το ίδιο. Και εμείς από την περιφέρεια να ζητάμε τους πόρους τους παραπάνω για να έχουμε τα μέσα να ολοκληρώσουμε τους ψεκασμούς μας, και οι παραγωγοί να μπουν πάλι στη διαδικασία. Για όλους μας είναι κάθε, καλό όλο αυτό. Κάθε χρονιά ούτως ή άλλως υπάρχει πάντα η ίδια δυναμική αναφορικά με το δάκο, και πάντα υπάρχει η ίδια η αγωνία. Πάντως θα πρέπει να ξέρουμε ότι τουλάχιστον παραδοσιακά οι ελαιοπαραγωγοί το ξέρουν, δεν έχουν όλες οι χρονιές την ίδια απόδοση σε ελαιόκαρπο, λάδι, τιμές κλπ. Φέτος ήταν και οι συγκυρίες από το εξωτερικό. Βλέπε Ιταλία, βλέπε Ισπανία, τι γινότανε, και έτσι κινηθήκαμε λίγο καλύτερα. Γι' αυτό είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Να έχουμε δηλαδή για να προσέχουμε, έτσι. Βέβαια. Και γι' αυτό ή να προσέχουμε για να έχουμε, αλλιώς έπρεπε να το πω. Για να έχουμε τα μέσα όποτε χρειάζεται να παρεμβαίνουμε, χωρίς να ζητάμε τότε που θα χρειαστούμε τους ψεκασμούς, ναι, να λέμε «Α, τώρα το καλοκαίρι θα πάμε στο Υπουργείο». Μάλιστα. Εμείς θα ζητάμε πάρα πολύ νωρίς για να προγραμματιστεί και το Υπουργείο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πρόσφατα βρεθήκατε στις Βρυξέλλες για την, ως Περιφέρεια Κρήτης, για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση αναφορικά με την πολιτική ποιότητας για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Αλήθεια, τι παίζετε, κυρία Χουδουτσανάκη? Κοιτάξτε, τώρα είμαστε μπροστά στην αναπροσαρμογή του κανονισμού του 1151 για την αναθεώρησή του και για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Νομίζω ότι η Συμβολή της Περιφέρειας κάθε φορά στις συναντήσεις αυτές που γίνονται, γιατί όπως είδατε και εσείς είμαστε στις 5 περιφέρειες που εκφράσανε γιατί θα πρέπει να υπάρξουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν οι γεωγραφικές ενδείξεις. Γιατί θα πρέπει. Γιατί το παζαρεύουνε αυτό. Γιατί το μισό λεπτό. Γιατί το παζαρεύουνε αυτό. Η προσπάθεια καλά κάνει και γίνεται και καλά κάνετε και την ακολουθείτε και μπράβο που την παρακολουθείτε και το τρέχετε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί από τη στιγμή που εκείνοι είναι που καθιερώνουν τον όρο του προϊόντος προέλαυσης, γεωγραφικής ένδειξης, ξαφνικά έρχεται και πυροβολεί τα δικά της στα πόδια? Κυρία Δουλγεράκη, γιατί κάθε φορά που γίνεται μια αναθεώρηση ενός κανονισμού πάντα παίρνουν τα διλήμματα. Μάλλον θέλανε και αυτοί, γιατί ήταν και ο Επίτροπος Γεωργίας στη συνάντηση, ήταν και ο Διευθυντής της DG Agri, της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Επιτροπής. Ήταν εκεί πέρα όλοι, ας πούμε, που θα μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν και να εισηγηθούν τον κανονισμό. Νομίζω ότι πάντα θέλουν να ρωτάνε και να παίρνουν απαντήσεις αν πρέπει να συνεχίσει, ας πούμε. Μια ερώτηση σε μένα ήταν αν κρίνουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν οι γεωγραφικές ενδείξεις. Το άλλο που τέθηκε είναι το θέμα της βιωσιμότητας. Θέλουν, ο εισηγητής εξέφρασε ότι θα πρέπει πλέον οι γεωγραφικές ενδείξεις για να συνεχίσουν και να μπορούν να κατοχυρώνουν με φακέλους,
θα πρέπει να είναι και ανάλογο με την βιωσιμότητα. Σε αυτό ήμασταν όλοι. Τι εννοείτε, τι εννοείτε, τι εννοείτε, γιατί εδώ μου φαίνεται ότι κάτι παίζει. Ναι, δηλαδή για να έχει μια γεωγραφική ένδειξη, ας πούμε, ένα πιστοποιημένο προϊόν ονομασίας προέλευσης, που θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ΠΟΠ κρασί. Για να συνεχίσει να υπάρχει, θα πρέπει να μας αποδεικνύει μια μελέτη ότι είναι βιώσιμο αυτό το προϊόν. Αλλιώς θα πρέπει κανονικά να καταργηθεί. Τι εννοείτε, δηλαδή, αν πουλιέται ή δεν πουλιέται, με αυτή την έννοια, η επιχείρηση, ναι, αν είναι βιώσιμη. Αποτέλεσμα. Ορίστε. Αν έχει ένα αποτέλεσμα οικονομικό σαν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Δηλαδή είναι βιώσιμος ως προϊόν ή δεν είναι. Γιατί προκύπτει αυτό, γιατί προκύπτει αυτό, κυρία Κοιτάξτε, αυτό έχουν προσπαθήσει να βάλουν. Όλοι μας είπαμε, γιατί είμαστε 5 άτομα στο πάνελ, ότι αυτό αν γίνει θα πρέπει τουλάχιστον να είναι προαιρετικό και να μην καθορίζει αν θα πρέπει να καταργηθεί μια γεωγραφική ένδειξη ή όχι. Όχι υποχρεωτικό, γιατί αυτή στην πραγματικότητα θέλουν να το κάνουν αυτή τη βιωσιμότητα υποχρεωτική. Δηλαδή να σου λένε τώρα με την αναθεώρηση του κανονισμού αυτή η γεωγραφική ένδειξη αν είναι βιώσιμη ή όχι. Αν δεν είναι, κανονικά θα πρέπει να μπαίνουν στη διαδικασία να μην είναι κατοχυρωμένο αυτό το προϊόν από τη στιγμή που δεν είναι βιώσιμο. 5 περιφέρειες τι ζητάτε? Οι περιφέρειες όλες που είμαστε στο πάνελ, η κυρία Δουλγεράκη, είπαν ότι αυτό θα πρέπει να είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε σε μια υποχρεωτικότητα αφού όλα αυτά τα χρόνια η βιωσιμότητα δεν είχε μπει ποτέ ως όρος στις γεωγραφικές ενδείξεις. Να δούμε, νομίζω ότι θα εισακουστούμε, γιατί ήταν εκεί όλο το team που εισηγούνται τον κανονισμό. Ποιες περιφέρειες ήσασταν? Δεν υπήρξαν αντιδράσεις από μέρος τους. Ότι και καλά εμείς θα πάμε σε αυτό και δεν ξέρουμε τι λέτε. Όχι, δεν υπήρξε αυτό. Δεν εισπράξαμε κάτι τέτοιο. Ποιες περιφέρειες ήσασταν εκεί στο πανέλ και με υποστηρίξατε το προαιρετικό του πράγματος, αναφορικά δηλαδή με τη βιωσιμότητα? Ήταν εκεί η Ιταλία, ήταν εκεί πρόεδρος όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Του ΑΡΕΠΟΥ δηλαδή? Των ευρωπαϊκών περιφερειών, ναι. Όλων. Ναι. Γιατί στο ΑΡΕΠΟ δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη. Ναι, πρόεδρος Ευρωπαϊκών Περιφερειών, ναι. Ναι, ήταν η Ισπανία, νομίζω ότι μας λείπει τώρα μία περιφέρεια. Τέλος πάντων, όλοι είπαν ότι δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό αυτός ο όρος. Μάλιστα. Δηλαδή είναι σαν να θέλουμε να καταργήσουμε συνέχεια τις γεωγραφικές ενδείξεις. Μάλιστα. Άρα τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Πυροβολούν για άλλη μια φορά τα πόδια τους. Συνήθως αυτό γίνεται, γι' αυτό κάθε φορά που γίνεται μια αναθεώρηση είναι σημαντικό πάντως, κυρία Δουλγεράκη. Και βάλουν στο εισόδημα και στην παραγωγή κάθε χώρας. Είναι απλά τα ζητούμενα, δηλαδή από τη στιγμή που μιλάνε με οικονομικούς όρους και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και δεν βλέπουν το προϊόν ως προϊόν, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να παράγεις στη συνέχεια, δεν έχεις όλα τα κίνητρα για να παράγεις, δεν μπορείς να το προωθήσεις. Είναι ουσιαστικά. Είναι μπίτες σκύλια, λέστε και ελαστικά μην δώσετε. Έτσι μου φαίνεται ότι πάει το πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει και με τα προϊόντα τα οποία παράγουμε και με τη διατροφή μας και πάμε λέγοντας. Δηλαδή βήμα-βήμα το πάνε. Βήμα-βήμα όμως, κυρία Δουλγεράκη, το πάμε και εμείς. Είδατε πόσο βήμα-βήμα το πήγαμε 2 χρόνια στην επισήμανση των τροφίμων. Υπήρχε μια στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα είναι μπροστά μας η αναθεώρηση γι' αυτό. Είναι σημαντικό που η περιφέρεια Κρήτης τουλάχιστον καλείται σε αυτές τις συναντήσεις και μάλιστα ως κεντρικό σχεδόν ομιλητής από τις 34 περιφέρειες του ΑΡΕΠΟ. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Ό,τι και να πω λίγο είναι. Λίγο είναι. Λοιπόν, επόμενη συνάντηση ποια είναι και πότε θα έχουμε τα ενδεχόμενα μέσα σε αυτή τη διαβούλευση που γίνεται? Θα έχουμε κάποιο σημείο παραπάνω αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με αποφάσεις? Είναι το τελευταίο που ρωτάω και όσο πιο γρήγορα γίνεται να μου απαντήσετε τόσο το καλύτερο. Ναι, η επόμενη συνάντηση είναι πάλι στη Γενική Συνέλευση, όπου σίγουρα θα έχουμε νέα δεδομένα. Νομίζω όμως ότι αυτή η συνάντηση που, όπως είδατε κι εσείς, από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τόσος κόσμος αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις για καλό απασχολούν όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι που δεν την απασχολεί, αλλιώς θα είμαστε πολύ λίγοι σε αυτή τη συνάντηση. Η μικρή παραγωγή θα χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια τους για άλλη μια φορά και οι καταναλωτές δεν θα ξέρουν τι τους πασάρουν και τους πλασάρουν. Αυτό καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Κυρία Χουδετσανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στο κρότερο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.